Κεφάλαιο τρίτο. Στον άγγελο της εκκλησίας των Σάρδεων γράψε. Να τι λέει ο Κύριος που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τα 7 αστέρια. Ξέρω καλά τα έργα σου. Το όνομά σου λέει πως είσαι ζωντανός, μα στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Ξύπνα και στήριξε τους άλλους, γιατί κινδυνεύουν να πεθάνουν. Σε δοκίμασα και βρήκα πως τα ως τώρα έργα σου δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στο Θεό μου. Για θυμίσου πως δέχτηκες το μήνυμα της σωτηρίας και με πόσο ζήλο το άκουσες. Μείνε πιστός σε αυτό και μετανόησε. Γιατί αν δεν ξυπνήσεις, θα σου έρθω ξαφνικά όπως ο κλέφτης, χωρίς να ξέρεις ποια ώρα θα έρθω να σε κρίνω. Έχεις όμως και μερικούς πιστούς της Σάρδης που δεν μόλυναν τα ρούχα τους με την απιστία. Αυτοί θα βαδίσουν μαζί μου ντυμένοι στα λευκά, γιατί το αξίζουν. Τον νικητή θα τον ντύσει ο Θεός με τα λευκά ρούχα της νίκης. Δεν θα διαγράψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στο Θεό και στους αγγέλους του. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Στον άγγελο της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας γράψε. Να τι λέει ο Κύριος που είναι Άγιος και τηρεί τις υποσχέσεις του, που έχει τα κλειδιά του Δαβίδ, και όταν ανοίγει κανείς δεν μπορεί να κλείσει, και όταν κλείνει κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Ξέρω καλά τα έργα σου. Μικρές είναι οι δυνάμεις σου, κι όμως έμεινες πιστός στο λόγο μου και δεν με απαρνήθηκες. Γι' αυτό έχω ανοίξει μπροστά σου μια πόρτα που κανένας δεν θα μπορέσει να την κλείσει. Υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται πως ανήκουν στο λαό του Θεού, αλλά δεν ανήκουν, λένε ψέματα. Στην πραγματικότητα ανήκουν στη σύναξη του Σατανά. Αυτούς θα τους κάνω να έρθουν και να γονατίσουν ταπεινωμένοι μπροστά σου, για να μάθουν πως εγώ εσένα αγάπησα. Επειδή τήρησες το λόγο μου και έδειξες υπομονή, γι' αυτό κι εγώ θα σε διαφυλάξω όταν θα έρθει η ώρα του τελικού πειρασμού, που θα αποτελέσει τη μεγάλη δοκιμασία για τον κόσμο, για όλους τους κατοίκους της γης. Όπου να είναι έρχομαι, κράτα σταθερά αυτό που έχεις, για να μη σου αφαιρέσει κανείς το στεφάνι της νίκης σου. Τον νικητή θα τον κάνω στήλο αμετακίνητο στο ναό του Θεού μου. Θα γράψω πάνω του το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλης του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, που κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό μου. Και επίσης θα γράψω πάνω του το καινούργιο όνομά μου. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Στον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδίκειας γράψε. Να τι λέει ο Αμήν, ο αξιόπιστος και αληθινός μάρτυρας, αυτός που είναι η αιτία όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Ξέρω καλά τα έργα σου. Δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν κρύος ή ζεστός. Επειδή όμως δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός, αλλά χλιαρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω από το στόμα μου. Καυχέσαι πως είσαι πλούσιος, πως απόκτησες μεγάλη περιουσία, πως δεν έχεις ανάγκη από τίποτε. Ξεχνάς, φαίνεται, πως στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι καθαρισμένο στη φωτιά, για να αποκτήσεις πλούτη, ρούχα λευκά για να ντυθείς και να μην ντρέπεσαι που φαίνεται η γύμνια σου, κολύριο για να λείψεις τα μάτια σου και να αποκτήσεις το φως σου. Εγώ όσους αγαπώ τους διαπαιδαγωγώ με αυστηρότητα, γι' αυτό δείξε ζήλο και μετανόησε. Δες με, στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Αν
κάποιος ακούσει τη φωνή μου και μ' ανοίξει την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Τον νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως κάθισα κι εγώ νικητής μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες.